στο καλάθι της νοικοκυράς αρχίζει να μεταφέρεται η συνέπεια της ενεργειακής κρίσης με μια σειρά από ανατιμήσεις σε σημαντικά προϊόντα. Ανατιμήσεις μεγάλες ακόμα δεν έχουμε δει. Υπάρχουν κάποια μικρού ανατιμήσεις, πολύ λίγο, 2-3% σε ορισμένα είδη, αλλά αυτά τα καλύπτουμε από δικιά μας αυτή και κρατάμε τις τιμές σταθερές όσο γίνεται βέβαια. Για μας εδώ από τον επόμενο μήνα ίσως δούμε κάποιες ανατιμήσεις σε κάποια βασικά είδη. Προς το παρόν μένουμε σχεδόν ίδια. Πολύ ελάχιστες τιμές έχουν ανεβεί. Όσον αφορά επιμέρους ομάδες τροφίμων, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στα νοπά φρούτα κατά 13,31% και στο αρνί και κατσίκι κατά 6,24%. Σε ό,τι αφορά τις τιμές των φρούτων, αυτές είναι αυξημένες λόγω των καιρικών συνθηκών του φετινού καλοκαιριού, ενώ οι τιμές του αρνιού παραμένουν αυξημένες. Οι υπόλοιπες ομάδες καταγράφουν μικρότερες διακυμάνσεις, με σαφή όμως την επίδραση των αυξήσεων των διεθνών τιμών πρώτων υλών. Στα αυτά παρουσιάζεται μία μικρή αύξηση, στα μακαρόνια, στα αλεύρια. Σε αυτά υπάρχει κάτι, αλλά όχι τόσο όσο ακούγεται. Προσπαθούμε και κρατάμε κάποιες τιμές σωστές. Όσον αφορά στα προλαχανικά, αυτά κάθε χρόνο τον Οκτώβριο και Νοέμβριο μήνα, λόγω της καιρικής συνθήκης, υπάρχει μια αυξητική τάση. Αυτό το συναντάμε κάθε χρόνο. Το έχουμε μάθει. Τα κρέατα, τα τυροκομικά, τα γαλατοκομικά, αυτά αρχινά είναι πρώτα. Ακόμα δεν φάνηκε δηλαδή μεγάλη αύξηση. Υπάρχει ένα πολύ μικρή, 1-2% αμελητή ποσότητα. Οι καταναλωτές αντιδρούν στις ανατιμήσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών με προσαρμογές στην αγοραστική συμπεριφορά, οι οποίες περιλαμβάνουν την αναζήτηση οικονομικότερων αγοραστικών λύσεων στις ανατιμημένες προϊοντικές κατηγορίες και την υποκατάσταση ακριβότερων επιλογών από φθηνότερες. Βέβαια, ο κόσμος, γιατί ακούει κάθε βράδυ ότι ανατιμήσεις και ανατιμήσεις, ψάχνεται, κοιτάζει τα ράφια, κοιτάζει τις τιμές. Υπάρχει υπάρκεια προϊόντων, δεν έχουμε καμιά έλλειψη. Προσπαθούμε το καλύτερο. Μετά, εμείς εδώ, σαν εταιρεία, έχουμε τα φυλάδια που βγαίνουν κάθε 15 μέρες. Υπάρχουν 2.000 προϊόντα μέσα, τα οποία είναι σε τιμές πολύ χαμηλές. Μπορεί ο καταναλωτής να ψάχνει εκεί να βρει και να αγοράζει πάρα πολύ φθηνά. Με βάση τις ενδείξεις που υπάρχουν και τις προβλέψεις για τους μακροοικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές, προκύπτει ότι τους επόμενους μήνες θα δούμε μια παγίωση αυτής της κατάστασης, την οποία θα κληθούν να διαχειριστούν οι επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά φυσικά πάνω απ' όλα οι καταναλωτές.